Η μεγαλύτερη μπίζνα του real estate στην Αθήνα πάντως είναι αυτό που κάνετε από κοινού οι συνδυασμοί Νέας Δημοκρατίας Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ με τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό. Αυτή είναι η μπίζνα. Αυτά είναι τα χιλιάδες τετραγωνικά τσιμέντου, τα έχουμε πει πολλές φορές, 70.000 από εδώ, 80.000 από εκεί, 55.000 οι τράπεζες, γήπεδο το ένα, γήπεδο το άλλο και 360 στρέμματα χαρακτηρισμένα κοινόχρηστοι χώροι σε αυτή την περιοχή είναι αφημένα στη μοίρα τους. Γιατί γίνεται τώρα αυτή η κουβέντα? Ο νέος κανονισμός ισχύει από το 2012. Κυβερνήσεις που πέρασαν από τότε, μην τις απαριθμίσω, τον δέχτηκαν και τον τροποποιούσαν η μία μετά την άλλη. Φτάσαμε και στον πόνους του 20. Γιατί τώρα ανοίξαν οι δουλειές. Γιατί τώρα υπάρχει δυνατότητα για να αναπτυχθεί κερδοφορία του κεφαλαίου που επενδύει στην υπερεκμετάλλευση της γης. Και γι' αυτό αξιοποιούνται και τα μπόνους και αξιοποιούνται αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Και έχουμε τους δημάρχους της Νέας Δημοκρατίας, τους ευαίσθητους της Ριβιέρας, να συγκρούονται με τη Νέα Δημοκρατία του ΤΕΕ, του κυρίου Στασινού, για να κάνει το διαιτητή το Υπουργείο της Νέας Δημοκρατίας. Οι συγκεκριμένοι ευαίσθητοι δήμαρχοι και το ΤΕΕ δεν έχουν πει κουβέντα για το τι γίνεται στο μεγαλύτερο οικόπεδο της Ευρώπης, το ελληνικό της Lambda Development. Πιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 200 μέτρα είναι ο ουρανοξύστης. 200 μέτρα. Γιατί κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα? Και ταυτόχρονα με ειδικό καθεστώς που ισχύει μόνο εκεί. Κατ' εξαίρεση. Σε όλη τη χώρα ισχύουν άλλα. Εκεί ισχύει ειδικό οικοδομικό καθεστώς. Φτιάχνουν 2.000 σπίτια με 7.500 το τετραγωνικό. Μια πόλη των πλουσίων, διαμορφωμένη στη γιάλα της, με τους ουρανοξύστες της, τα καζίνο της κλπ. Και μιλάμε τώρα για περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και μιλάμε, λέει ο κύριος Μπακογιάννης, ο κτηριακός πλούτος της πόλης. Η Διπλάριος εδώ από κάτω. Κόσμημα, δύο ξενοδοχεία θα γίνουν. Όχι ένα, γιατί δεν μπορούν να το συνδυάσουν, θα κάνουν δύο για να συνδυάσουν με βάση τις προβλέψεις. Στο Αβιβλίο, εδώ από πάνω, τι θα γίνει? Μεσογειακό μόλ. Η Χαβούζα Αιώλου και Σταδίου. Τι γίνεται χρόνια τώρα που περνάνε? Παραμένει Χαβούζα. Τι γίνεται στην Αθήνα? Στις τρεις γέφυρες, μεγάλο, ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο σκάβεται, μόλο Μασούτης και από πάνω κατοικίες. Τι γίνεται απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο? Όλο το τετράγωνο, τεράστιο ξενοδοχείο. Όλα αυτά νόμιμα. Πρέπει να υπάρχει γραμμή άμυνας, πρέπει να υπάρχει. Και να το πω έτσι, ίσως το βασιλικό διάταγμα του 55 δίνει μια δυνατότητα γραμμής άμυνας. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι. Όταν θυμάστε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο συζητούσαμε για τους δύο ρόφους παραπάνω του ξενοδοχείου του κυρίου Ευμορφίδη, αν θυμάμαι καλά το όνομα, της Κόκοματ, που πρέπει να γκρεμιστούν, που πρέπει να πληρώσει, είμαστε υπέρ. Τι έχει γίνει στην Πανόρμου? Δεκαόροφοι. Δεκαόροφοι στην Πανόρμου. Ποια υπηρεσία το σταμάτησε? 11 όροφοι. Δηλαδή άμα βάλουν πάνω στον 11ο όροφο πρασινάδα θα είμαστε εντάξει? Είναι υποκρισία. Εμείς λέμε να προχωρήσουμε με αυτά που λέμε. Γιατί? Βεβαίως να πιέσουμε την κυβέρνηση. Να εφαρμόσει τροπολογία η οποία θα δημιουργεί τη δυνατότητα, ειδικά στην Αθήνα, με τα χαρακτηριστικά που έχει, αξιοποιώντας το προηγούμενο καθεστώς, να δημιουργήσει κάποια όρια σε σχέση με το ύψος. Απ' την άλλη όμως, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε το μπαλάκι στους εργαζόμενους του Δήμου, στους μηχανικούς, και να τραβιούνται αυτοί στα δικαστήρια. Το εντέλεσθε καλύπτει. Πρέπει να υπάρχει σαφής απόφαση της νομικής υπηρεσίας και συμφωνία με το Σύλλογο Εργαζομένων Μηχανικών του Δήμου της Αθήνας, γιατί αυτοί θα βάλουν το κεφάλι τους στον τορβά. Από αυτή την πλευρά εμείς λέμε ναι, με αστερίσκο, με επιφύλαξη έως διαφωνία, στην ευθύνη που μετατίθεται από μια πολιτική ευθύνη που πρέπει να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο, από εξάντληση όλων των ορίων, έστω να καθυστερήσει, έστω να δυσκολέψει αυτά τα σχέδια, αλλά χωρίς αυτή η ευθύνη να μετατίθεται στους εργαζόμενους,
στους υπαλλήλους του Δήμου. Μια τέτοια νομίζω φόρμουλα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να βρούμε με συμφωνία των εργαζομένων, των μηχανικών εννοείται, γιατί αυτοί δεν λέω γενικά για τους εργαζόμενους, για το Σύλλογο των Μηχανικών, ώστε να μπορέσει αυτή η απόφαση και να δώσει ένα αποτύπωμα, χωρίς, και το ξαναλέμε, να μπαίνουμε σε παιχνίδια και κάλπικες διαμάχες, οι οποίες στείνονται σε βάρος του περιβάλλοντος και εις όφελος φυσικά των κατασκευαστικών εταιριών.